Σκευμάτων, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου, και τον ευχαριστούμε θέρμα που είναι μαζί μας να απαντήσει στα ερωτήματά σας και στα ερωτήματά μας. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Και ζητούμε συγγνώμη για τη δεκάλεπτη καθυστέρηση, αλλά... Δεν ήταν δεκάλεπτη, ήταν 25 λεπτή και ευτυχώς που είναι οι συνάδελφοί σας εδώ και με έπεισαν να μην φύγω. Θα πρέπει να υπάρχει μια αμοιβαία συνέπεια, νομίζω. Αντιλαμβάνεστε ότι στις ζωντανές εκπομπές πολλές φορές έχετε δίκιο. Υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Εμείς να σας ζητήσουμε συγγνώμη. Είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα του κόσμου σήμερα για εσάς. Μα δεν καθυστερήσαμε λόγω των πολλών ερωτημάτων. Όχι, καθυστερήσαμε λόγω της εκπομπής που μας πήγε λίγο πίσω. Πάμε όμως, κύριε Υπουργέ, να απαντήσουμε. Λοιπόν, κουδούνι στις 9, είπατε. Είδα εκεί περιχαρείς τους νέους. Το θέμα τώρα το οποίο βάζει ο κόσμος είναι από πού θα ισχύσει, πότε θα ισχύσει, για ποιους θα ισχύσει. Ναι, για το θέμα αυτό καταρχήν ξέρετε ότι δεν είναι ένα πράγμα που λέχθηκε πρώτη φορά την Τρίτη. Έχει λεχθεί εδώ και 10 μέρες. Είναι μια σκέψη που έχουμε στο Υπουργείο. Η σκέψη αυτή είναι αποτέλεσμα επαφών που έχουμε κάνει με την επιστημονική κοινότητα που μελετάει αυτά τα ζητήματα. Εμείς τώρα συγκροτούμε μια ομάδα που θα υπάρχουν και εκπαιδευτικοί και άνθρωποι που τα μελετάνε για να δούμε ακριβώς πώς θα γίνει. Το βασικό όμως θέμα είναι ότι την Τρίτη υπάρχει ένα μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, δηλαδή της κυβέρνησης, προς όλα τα σχολεία, όλα τα παιδιά, όλους τους γονείς και όλους τους εκπαιδευτικούς. Το μήνυμα αυτό είναι επικεντρωμένο αποκλειστικά για τα θέματα της βίας και του bullying. Το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει στο σχολείο, πραγματικά. Μεγάλο θέμα. Ακριβώς. Και αυτό είναι ένα θέμα που όλοι μας, όλοι που επηρεάζουμε την κοινή γνώμη, πρέπει να το πάρουμε πάρα πολύ σοβαρά. Δεν αρκεί η περιγραφή μιας κατάστασης. Πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε εσείς? Θα σας πω. Ναι, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση, κυρίως επειδή δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. Το θέμα του bullying και της βίας πρέπει να το συζητήσουμε με ένα πολύμορφο τρόπο. Δηλαδή, οι γονείς, τα παιδιά μεταξύ τους, τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς, δεν υπάρχουν έτοιμες συνταγές. Και το σοβαρότερο είναι ότι η βία και το bullying δεν είναι περιορισμένα μόνον στο σχολείο. Είναι ένα θέμα μιας γενικευμένης συμπεριφοράς, είναι ένα πρόβλημα που διακατέχει το σύνολο σχεδόν των δυτικών κοινωνιών, λέω δυτικών γιατί δεν γνωρίζω τις υπόλοιπες τόσο καλά, και είναι ένα πρόβλημα που πάρα πολλές κοινωνίες πια θεωρούν ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με πολύ ριζικό τρόπο. Φοβούνται, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που υπάρχουν, μέχρι το να κατανοήσουν τα μικρά παιδιά τι σημαίνει να ζω δίπλα-δίπλα με έναν διαφορετικό. Φοβούνται, η δικιά μας γενιά δεν ήταν μια κοινωνία με τόσες διαφορετικότητες. Φοβούνται σήμερα τα παιδιά να διαφορετικότητες. Το πούν. Φοβούνται να μιλήσουν, κύριε Υπουργέ. Φοβούνται να πούν το πρόβλημά τους. Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Ένα κομμάτι είναι ότι φοβούνται. Υπάρχει όμως και το άλλο, ξέρετε. Πολλές φορές η βία και το bullying είναι κάτω από ένα μανδύα ότι έλα ρε, σιγά πλάκα κάνουμε, ένα αστιάκι πήγαμε να κάνουμε. Με τις πλάκες και τα αστιάκια είμαστε μαζί. Αλλά ξέρετε, όπως όλα τα πράγματα σε μια κοινωνία, πρέπει να ξέρουμε τα όρια τους. Βέβαια, κύριε Υπουργέ, συγγνώμη, πρέπει να ζητήσουμε από τα παιδιά να μιλήσουν, πρέπει να ζητήσουμε από τους εκπαιδευτικούς να μην κρύβουν το πρόβλημα και κυρίως να το συζητάμε και να το ξανασυζητάμε. Και η επιθετικότητα που έχουν κάποια παιδιά που γίνονται επιθετικά απέναντι σε συμμαθητές τους ίσως πηγάζει και μέσα από μια πολύ πιεστική κατάσταση που δέχονται από την οικογένεια, γενικά από την κοινωνία, από τα προβλήματα της κρίσης. Μήπως χρειάζεται αυτό μια υποστήριξη από ψυχολόγους στα σχολεία? Γιατί θύμα είναι και το παιδί που το χτυπούν, αλλά είναι και ο θήτης πολλές φορές. Βεβαίως, βεβαίως, απολύτως. Εγώ δεν νομίζω όλα τα προβλήματα να μπορούν να τα λύσουν ψυχολόγοι. Μπορούν να λύσουν αρκετά προβλήματα που είναι στην αρμοδιότητα και τη δικαιοδοσία τους. Το βασικό στοιχείο είναι να καθίσουμε και να συζητήσουμε και τις πηγές αυτής της συμπεριφοράς. Του προβλήματος, βέβαια, βέβαια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή υπάρχει ένα θέμα γενικευμένο. Το αναφέρθηκα πριν. Μεγάλο. Υπάρχουν ηλεκτρονικά παιχνίδια που σε 5 δευτερόλεπτα δίθεν ως παιχνίδι σκοτώνεις καμιά τριανταριά ανθρώπους. Βέβαια. Τι ακριβώς είναι αυτό? Βέβαια, βέβαια. Αν δείτε στην τηλεόραση,
Εντάξει, η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου, άρα πρέπει συνολικά να το δούμε. Αλλά μην πάμε στο άλλο άκρο να πούμε μόνο όταν το λύσουμε συνολικά. Σωστό. Θα αντιμετωπίσουμε και το bullying στα σχολεία. Κύριε Υπουργέ, να πάμε και στα άλλα μας τα θέματα. Πάμε για το κουδούνι λοιπόν στις 9 τώρα. Ποιος θα φορά? Βεβαίως. Ποια παιδιά? Κοιτάξτε, όπως σας είπα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε τώρα συστηματικά. Οι επιστημονικές μελέτες επιβεβαιώνουν ότι τα παιδιά αργότερα αποδίδουν με πολύ καλύτερο τρόπο. Mm-hmm. Αυτό πρέπει να το αξιολογήσουμε, γιατί από τη μία μεριά λέμε ότι η επιστήμη, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να μας βοηθάει στη χάραξη πολιτικής. Mm-hmm. Αυτό δεν θα έχει καμία απολύτως επίπτωση στο λύκειο. Mm-hmm. Δεν θα έχει επίπτωση στο γυμνάσιο. Υπάρχουν εργαζόμενοι γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους νωρίς στο σχολείο και σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό το 9 θα ισχύσει και για τα παιδιά του δημοτικού σχολείου? Γι' αυτό ή για σας είπα. Και γι' αυτό σας είπα. Θα το δούμε τώρα συστηματικά και με τους εκπαιδευτικούς κτλ. Γιατί κοιτάξτε, ερχόμαστε προς την κοινωνία με μία εντελώς επεξεργασμένη πρόταση. Μας γίνεται κριτική ότι προηγήθηκε διάλογος. Ή λέμε. Καταρχήν λέμε να κάνουμε αυτό, να το συζητήσουμε. Λένε δεν έχεις αποφασίσει ακριβώς τι θα κάνεις. Μονά ζυγά δεν μπορούμε να χάνουμε. Λέμε λοιπόν ότι καταρχήν οι επιστημονικές μελέτες πιστοποιούν την ορθότητα ενός τέτοιου πράγματος. Μάλιστα. Δεν είναι βεβαίως μόνο οι επιστημονικές μελέτες που πρέπει να παρθούν υπόψη. Γι' αυτό κάνουμε αυτή. Κύριε Υπουργέ, συγγνώμη. Είναι η Άννα Ιτράκου, η εκπαιδευτική μας συντάκτρια, κύριε Υπουργέ. Καταλαβαίνουμε ότι είναι έτοιμα τα παιδιά, λέτε γυμνάσιο, λύκειο. Το σκέφτεστε για το δημοτικό? Το σκεφτόμαστε και το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά, γιατί και στο δημοτικό τα παιδιά υποφέρουν πάρα πολλές φορές. Αλλά το θέμα δεν είναι αν υποφέρουν επειδή ξυπνάνε μία ώρα νωρίτερα, γιατί και μετά δεν είναι ότι τα ξυπνάνε με γεμάτο χαρά. Είναι το θέμα πώς είναι πιο αποδοτικό και πιο δεκτικό mm-hmm. στην εκπαιδευτική mm-hmm. διαδικασία ένα παιδί. Τώρα ένα... Μετά, ευνοούνται πάρα πολύ και οι γονείς και τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Σωστό. Γιατί τα παιδιά αυτά, ξέρετε, ξυπνάνε πάρα πολύ νωρίς. Σωστό. Οι γονείς ξυπνάνε εξαιρετικά νωρίς. Mm-hmm. Άρα δεν είναι μόνο ένα θέμα ξυπνάω, κοιμάμαι, είναι ένα πιο σύνθετο σωστό. Ζήτημα. Σωστό. Και είναι ένα πρόβλημα προς συζήτηση, χωρίς αφορισμούς, να δούμε τι είναι καλύτερο για την εκπαιδευτική σωστό. Κοινότητα και για τους μαθητές. Δεν είναι ούτε ένα αριστερό μέτρο, όπως καταλαβαίνετε, αλήθεια. Ούτε ένα δεξιό μέτρο. Πάμε στο άλλο θέμα τώρα. Κύριε Υπουργέ, συζητήσαμε, ξανασυζητήσαμε τα λατινικά, βγαίνουν τα λατινικά, έρχονται τα λατινικά. Θα προσληφθούν κοινωνιολόγοι, θα απολυθούν φιλόλογοι. Τι γίνεται? Καλά, καταρχήν δεν απολύεται κανείς. Ναι, ναι, το λέω χαριτωμένα. Ναι, εντάξει. Απλώς να το πούμε, ναι, γιατί ναι, ναι. Ξέρετε, και η σιωπή πολλές φορές είναι σωστό. Προβληματική. Δεν απολύεται κανείς. Μάλιστα, οι φιλόλογοι με το νέο πρόγραμμα που έχουμε είναι ευνοημένοι. Mm-hmm. Άρα δεν υπάρχει ένα θέμα εργασιακό. Δεύτερο, υπάρχει ένα θέμα ως προς το περιεχόμενο αυτού του μαθήματος, ως προς τον τρόπο διδασκαλίας. Χρόνια τώρα, όλοι όσοι κάνουν κριτική δεν έχουν υποδείξει έναν τρόπο βελτίωσης. Mm. Τρίτο, τα λατινικά, αν πούμε ότι χρειάζονται κάπου, είναι σε 2-3 τμήματα. Είναι σε τμήματα φιλολογίας, σε τους τομείς της αρχαιολογίας και οριακά στην νομική. Το θέμα είναι ότι μπορούν να υπάρχουν μαθήματα, όπως υπάρχουν μαθήματα λατινικών στο πανεπιστήμιο, γιατί κανένας δεν θεωρεί ότι επειδή πέρασε στα λατινικά έρχεσαι στο πανεπιστήμιο με γνώσεις λατινικών. Mm-hmm. Το δεύτερο, η κοινωνιολογία είναι ένα πράγμα που ενδιαφέρει τους νέους ανθρώπους. Είναι ένα πράγμα που πρέπει να ενδιαφέρει όλους μας. Λέμε, το κομματικό σύστημα περνάει κρίση πάλι σε όλη τη Δύση. Αυτό θα πρέπει να είναι ένα πράγμα που πρέπει να συζητηθεί. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, υπάρχουν ολόκληρες σχολές γύρω. Πρωτίστως αυτό. Είναι, ακριβώς. Δηλαδή, πιστεύετε ένα θέματα, μάθημα που θα θέματα δώσει οικογένειας, που θα θέματα οικογένειας. Ορίστε, δεν σας άκουσα γιατί έχει... Ναι, ναι. Δεν είναι ένα μάθημα που δίνει βάσεις στη συνολική μόρφωση των παιδιών που θα λείψει αύριο μεθαύριο από τις επόμενες γενιές. Σας το λέω, επειδή είμαι βάση... θεωρητικής κατεύθυνσης και έχω κάνει λατινικά. Ναι, να σας πω κάτι. Με το χέρι στην καρδιά σας. Θυμάστε τα λατινικά που κάνατε ή θυμάστε κάποιες φράσεις? Θυμάμαι κάποιες φράσεις, η αλήθεια είναι αυτή, έτσι, γιατί ψέματα με το χέρι στην καρδιά, ψέματα δεν θα πούμε. Αλλά είδα αργότερα, τώρα που είμαι, ας πούμε, στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, ότι το έχω συναντήσει αρκετά. Δηλαδή, όσοι πάνε για φιλόλογοι, όσοι πάνε στις θεωρητικές σπουδές, αργότερα δεν θα το χρειαστούν. Ναι.
Θα σας πω, πρώτον, αν θέλουμε να συζητήσουμε σοβαρά για τα λατινικά, πρέπει να δούμε πού πρέπει να αρχίζουν να διδάσκονται, επειδή χρειάζονται σε αυτά. Γιατί άκουσα και κάποια τρελά πράγματα, ότι χρειάζονται στην ιατρική και στην φαρμακευτική, γιατί κάποιες ονομασίες είναι από παλιά και είναι λατινικές ή λατινογενείς. Μην τρελαθούμε λοιπόν. Εκείνο λοιπόν που λέμε εμείς είναι ένα σύστημα που απευθύνεται στους νέους, δηλαδή η τρίτη ηλικίου. Ένα σύστημα το οποίο πρέπει να είναι πολύ δωρικό, γιατί η σημερινή κατάσταση μας έχει οδηγήσει σε μια σε ένα πρωτοφανές φαινόμενο σε όλη την Ευρώπη. Μάλιστα. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που λέει ότι έχει τρίτη ηλικίου, ενώ δεν έχει τρίτη ηλικίου. Το γνωρίζετε κι εσείς από εμπειρία δικών σας ή φίλων σας. Τα παιδιά δεν πάνε στην τρίτη ηλικίου, καλά μετά το Πάσχα δεν πάει κανένας στην τρίτη ηλικίου. Δεν μαθαίνουν τίποτα, δηλαδή το σχολείο έχει γίνει πάρεργο του φροντιστηρίου. Μάλιστα. Είναι μια σοβαρή κατάσταση. Τα παιδιά αυτά πρέπει να τα δέσουμε στο σχολείο. Και τα λατινικά, ενώ όντως είναι χρήσιμα για κάποια τμήματα, τα τμήματα αυτά είναι μια ελάχιστη μειοψηφία. Μάλιστα. Ανάμεσα στο σύνολο των τμήματων που μπορείς να πας από αυτή την κατεύθυνση. Η Άντα κάτι θέλει να ρωτήσει. Πριν περάσουμε στο νέο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, κύριε Υπουργέ, να δούμε αν θα προσλάβετε κοινωνιολόγους, αν φιλόλογοι θα καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Όχι, όχι, δεν θα καλύψουν φιλόλογοι. Δηλαδή πρέπει ο καθένας να καλύψει την ειδικότητά του. Προφανώς κοινωνιολόγοι, έχουμε κοινωνιολόγους, θα προσλάβουμε ανάλογα και με τις ανάγκες κοινωνιολόγους για να κάνουν το μάθημα. Άρα, αυτό που είπε ο πρόεδρος της Ολυμαίου, ο κ. Παπαχρήστος, ότι αλλάζετε το σύστημα και κόβετε λατινικά επειδή δεν έχετε φιλολόγους αλλά έχετε περισσότερους κοινωνιολόγους, δεν είναι κάτι που ισχύει. Δεν αλλάζει το σύστημα επειδή λείπουν καθηγητές. Να σας πω, ο κύριος Παπαχρήστος ως πρόεδρος της ΟΛΜΕ μας έχει συνηθίσει καμιά φορά να μην είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Τι εννοώ? Ναι. Δεν μπορεί το εργασιακό να καθορίζει το ακαδημαϊκό. Το ακαδημαϊκό καθορίζεται με όρους ανεξάρτητους. Εμείς λέμε δεν απολύεται κανένας, δεν χάνει τη δουλειά του κανένας. Είναι με αριθμητική αυτό που θα σας πω. Οι φιλόλογοι είναι ευνοημένοι με το νέο σύστημα, διότι έχουμε 6 ώρες αρχαία, 6 ώρες νέα και γραμματεία και 6 ώρες ιστορία. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ ευνοημένοι. Κύριε Υπουργέ, άρα δεν είναι ένα θέμα ποιος φεύγει, ποιος μένει κτλ. Το θέμα είναι, θέλουμε να έχουμε ένα ορσολογικό σύστημα σπουδών, κυρίως στη γάμα λυκείου. Κύριε Υπουργέ, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε πάλι μαζί σας για να κλείσουμε την εκπομπή. Θα ρωτήσουμε καλά για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Τις σχολές ελεύθερης πρόσβασης. Και θα ολοκληρώσουμε μαζί σας. Υπομονή 5 λεπτά. Σας ευχαριστώ.